Θα συνομιλήσουμε τώρα για τις πολιτικές εξελίξεις με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα, και με τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα κύριε. Σας, καλησπέρα. Ξεκινώ, κύριε Μπαλάφα, από εσάς με το ερώτημα τι έφταιξε για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Ξέρω ότι είναι νωρίς ακόμα για να γίνει μια ανάλυση σε βάθος, αλλά φαντάζομαι κάποιες πρώτες σκέψεις θα έχετε για τις αιτίες. Κοιτάξτε. Το συζητώ και το σκέφτομαι όλες αυτές τις μέρες. Δεν βρίσκω αλήθεια να υπάρχει κάποιο μεγάλο ζήτημα, δηλαδή ένα ζήτημα στρατηγικής. Και να ξέρετε κάτι, μακάρι υπό μία έννοια να υπήρχε, θα μπορούσε κανείς να το διορθώσει, να κάνει μια στροφή τόσων μοιρών και να το διορθώσει. Πιστεύω ότι υπήρξαν πολλά επιμέρους. Ας πούμε, δεν είναι ένα μεγάλο ζήτημα στρατηγικής το ότι ένα αμιγώς αντιμνημονιακό αριστερό κόμμα εφάρμοσε μνημόνια τα τελευταία χρόνια στη χώρα? Όχι. Και λιτότητα. Όχι, γιατί δεν είναι, γιατί το καλοκαίρι του 2015, είναι εύστοχη η ερώτησή σας, αλλά το καλοκαίρι του 2015 το δίλημα που μας ετέθη με το πιστόλι, ναι, στον αλλά κρόταφο. Μετά τις εκλογές το εφαρμόσατε. Ένα το λεπτό, καλοκαίρι ένα του 2015 το ψηφίσατε. Το καλοκαίρι του 2015. Και πήγατε σε εκλογές. Το καλοκαίρι του 2015. Πριν προλάβει να έχει συνέπειες. Το καλοκαίρι του 2015 το ψηφίσαμε για να μην πάμε στον Brexit. Ναι. Το δίλημα ήταν Brexit ή τρίτο κακό μνημόνιο. Ναι. Και βέβαια, νομίζω στο ότι καλά κάναμε. Αυτό μας φτάσατε εσείς. Γιατί αν για παράδειγμα ο Βαρουφάκης τέλη Φεβρουαρίου αντί για τη δημιουργική ασάφεια είχε καταλήξει με δημιουργική σαφήνεια σε, ναι, μια συμφωνία. Δεν νομίζω. Δεν θα φτάναμε. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο απλό. Ήταν άλλο το κλίμα το 2015, άλλη στάση των Ευρωπαίων το 2015. Όλοι πίστευαν. Επομένως, λέτε, δεν ήταν τα μνημόνια και η εφαρμογή. Δεν ήταν. Σας λέω, γιατί το μνημόνιο μπήκε στη βάση ή Brexit ή μνημόνιο. Το υλοποιήσει και πήγαμε στις εκλογές αφού το είχαμε ψηφίσει. Λοιπόν. Αφού το είχαμε ψηφίσει. Σας λέω λοιπόν ότι πιστεύω λοιπόν ότι πήρατε και θετικά μέτρα λίγο πριν από τις εκλογές. Δώσατε 13η σύνταξη. Δεν ξέρω αν αυτά τα θετικά μέτρα επικοινωνήθηκαν με τέτοιο τρόπο. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι μιλάω εγώ μπορεί με έναν τρόπο σχετικά καλό, κατανοητό και να πω γιατί είναι καλό πράγμα η 13η σύνταξη και μετά αμέσως υπάρχουν 20 μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης αναιρετικά της δικής μου τοποθέτησης, π.χ. της δικής μου, το οποίο τεινάζουν στον αέρα τη δική μου τοποθέτηση. Θέλω να πω δηλαδή, ένας λόγος ήταν αυτός. Υπάρχουν δικά μας λάθη. Δεν έχετε κάνει τίποτα λάθος εσείς. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά λάθη. Πιστεύω ότι υπάρχουν λάθη στην αποτελεσματικότητα, στην επίλυση των προβλημάτων, στην ταχύτητα, στην ευαισθησία, στο πόσο κοντά είμαστε στον κόσμο. Είναι 10 μονάδες. Εδώ δείχνει να είναι μια μεγάλη ήττα. Σύμφωνοι. Αλλά να δεχτούμε. Θέλω να πω, εάν ήταν 2-3 μονάδες. Σωστό. Θα μπορούσατε να μην. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λίγο αργήσαμε. Έχετε λίγο απόλυτο δίκιο. Δεν λέγω ότι είναι μικρά εδώ τα προβλήματα. Φαίνεται ότι υπάρχει δομικό. Αθροιζόμενα είναι μεγάλα. Και κάτι ακόμα πιστεύω. Πιστεύω, γιατί πραγματικά είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Πιστεύω ότι ο κύριος αποδέκτης μιας κούρασης ή μιας δυσαρέσκειας που νιώθει ο κόσμος, έχει ο κόσμος, ενός θυμού, αν θέλετε, όλα αυτά τα χρόνια, μια κούραση από τα 8 χρόνια 9 της λιτότητας, ο κύριος αποδέκτης αυτού του αισθήματος πιστεύω ότι είναι η εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι. Δεν είναι δική μας μόνο, η εκάστοτε κυβέρνηση. Ο πρώτος. Από εκεί πέρα χρειάζεται να συζητήσεις, ναι, σου λέει ο άλλος, μας δώσατε κάποια ψίχουλα αφού μας κόψατε. Του λες, δεν τα κόψαμε εμείς, τα κόψαμε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά. Κάτι κόψατε κι εσείς. Ελάχιστα. Ελάχιστα και πάνω για τις συντάξεις ελάχιστα. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη, πώς εξηγείτε εσείς αυτή την νίκη της Νέας Δημοκρατίας και πείτε μου κάτι ακόμη. Η νίκη στις ευρωεκλογές σημαίνει οπωσδήποτε και νίκη στις εθνικές εκλογές? Δηλαδή θα είναι εκλογικός περίπατος για τη Νέα Δημοκρατία ή οι εθνικές εκλογές? Εκλογικός περίπατος δεν υπάρχει, κύριε Χατζηγολάου. Οι εκλογές ξεκινάνε από την αρχή. Προφανώς στις εθνικές εκλογές πηγαίνουμε. Και φαντάζομαι κάθε εκλογή έχει τη δική της λογική και αυτονομία. Και οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν και την απόφασή τους, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν έχει κάνει κανένα συμβόλαιο με εμάς όταν θα ψηφίσει υποχρεωτικά Νέα Δημοκρατία. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Και εμείς δεν προσερχόμαστε με τέτοιου αλαζονία στην εθνική κάλπη. Το αντίθετο. Θέλουμε να προσπαθήσουμε αυτές τις εβδομάδες, που από ό,τι έμαθα πριν από λίγο, τελικά θα είναι και λίγο μεγαλύτερη το διάστημα. Πάει για 7 Ιουλίου λόγω των πανελληνίων εξετάσεων. Αλλά φαίνεται ορισμένοι θέτουν ερωτήματα, βλέπω στο διαδίκτυο, για το αν αυτή η καθυστέρηση αφορά και τις αλλαγές της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ήμασταν με τον κύριο Μπαλάφα στην τηλεόραση του Α και με χαρά τον άκουσα ότι διέψευσε
αυτό το πράγμα και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα δικαιοσύνης και ότι αυτό έχει παγώσει. Εγώ είπα ότι η Επιτροπή Θεσμών που επιλαμβάνει το ζητημάτων αυτών ανεβλήθη. Αυτό είπα εγώ. Όχι, δεν είπα ανεβλήθη. Αυτό έχει παγώσει τελείω. Είπα επιλέξει. Καλά. Θα βάλω το βίντεο στο Twitter. Ότι η Επιτροπή Θεσμών. Θα ορίσετε δικαιοσύνη. Θα ορίσετε δικαιοσύνη. Δεν ξέρω εγώ. Κύριε Χατζηγαλά, δεν ορίζω το πράγμα. Σα είπα τι είπα το πρωί. Μπορώ να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Γιατί αυτό πρέπει να είμαστε καθαροί μεταξύ μα. Κύριο Τσίπρας έχει παραιτηθεί από την Κυριακή το βράδυ. Μπορεί να μην έχει παραιτηθεί τυπικά, ναι, έχει παραιτηθεί όμως ουσιαστικά. Διήγησε τον ελληνικό λαό ίδιος. Θα πάει, λέει, στις 10 αυτό είπε σήμερα. Ιουνίου στον πρόεδρο. Την περασμένη εβδομάδα, την Κυριακή το βράδυ, είπε θα πάω μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, δηλαδή στις 2 ναι. Ιουνίου, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα υποβάλω την παραίτησή μου. Και απόψε είπε ότι θα πάει στις 10 ο κύριος Ζανακόπουλος. Εγώ επειδή έχω μια σχετική άποψη και το πόσο αγαπούν την εξουσία, γι' αυτό και πάντα πίσω θα πάνε στις 20 Οκτωβρίου, δεν πιστεύω σιγά σιγά το πηγαίνουν βδομάδα τη βδομάδα γιατί δεν αντέχουν να χάσουν την εξουσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τσίπρας πολιτικά, κύριε Χατζηνικολάου, έχει παραιτηθεί. Είναι ποτέ δυνατόν μια κυβέρνηση που έχει παραιτηθεί να πάει να εκλέξει, να ορίσει ηγεσία της δικαιοσύνης χωρίς ευρύτερη συνένεση? Θα επρόκειτο περί ενός θεσμικού τερατουργήματος, θα δημιουργούσε φοβερό πρόβλημα για τη συνέχεια της ελληνικής δικαιοσύνης. Η αξιωματική αντιπολίτευση, η σημερινή, και εμείς λέμε η υπερχόμενη κυβέρνηση και με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών των 10 μονάδων που λέτε προηγουμένως, δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τέτοιου είδους πράξη. Αυτό είναι αδιανόητο να συμβεί. Μπορεί τυπικά με το Σύνταγμα να έχει την αρμοδιότητα ο κύριος Τσίπρας, με το Σύνταγμα την έχει. Πολιτικά όμως ο κύριος Τσίπρας έχει υποβάλει την παραίτησή του, προσέξτε, στον ελληνικό λαό. Μπορεί να μην έχει υποβάλει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά την έχει υποβάλει στον ελληνικό λαό. Θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Έτσι. Άρα, πάμε στο τελευταίο ερώτημά σας. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, από την ώρα που ο ελληνικός λαός μας έδωσε αυτή τη μεγάλη νίκη της Κυριακής, το μόνο που λέμε σε όλα τα παράθυρα, σε όλες μας τις ομιλίες, σε όλες μας τις συγκεντρώσεις είναι ένα πράγμα. Ευχαριστούμε όσους μας ψήφισαν. Θα δουλέψουμε όσο μπορούμε περισσότερο για να πείσουμε και όσους δεν μας ψήφισαν μέχρι τις εθνικές εκλογές με το θετικό μας μήνυμα ότι αξίζουμε την ευκαιρία να μας εμπιστευτούν για να λύσουμε τα προβλήματά τους. Όσο δε ακούω τον κύριο Μπαλάφα και άλλους του ΣΥΡΙΖΑ να λένε περίπου ότι όλα τα κάναν καλά και ο ελληνικός λαός όπως δεν κατάλαβε πόσο καλή ήταν. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Περίπου. Όχι περίπου. Καθόλου περίπου. Όχι. Αυτό κατάλαβα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοιόμαστε χωρίς να παραβλέπω. Πείτε μας μερικά λάθη. Να παραχαράζει ο ένας τη λέει ο άλλος. Πείτε μας μερικά λάθη. Εγώ ίσα ίσα λέω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Εμείς το λάβαμε το μήνυμα. Ναι, πείτε μερικά λάθη. Και θα δούμε. Το παλεύουμε κλπ. Δεν είπα εγώ. Είμαι πολύ καθαρός. Και εξάλλου η καλύτερη απόδειξη, κύριε Χατζηνικολάου, γι' αυτό είναι η επίσπευση των εκλογών που έκανε ο Τσίπρας. Ο λαός πείθεται ότι λαμβάνει το μήνυμα, το πολιτικό μήνυμα, μια κυβέρνηση ή ένα κόμμα, όταν ανταποκρίνεται με πράξεις σε αυτό το μήνυμα. Ωραία. Θέλω να πω, αλλιώς δεν λάβατε το μήνυμα, αλλιώς είναι η κλίση σας προωθείτε. Το πρώτο δείγμα αυτών των ενεργειών που λέτε, το πρώτο δείγμα, είναι ότι βγήκε το βράδυ των εκλογών ο Πρωθυπουργός και είπε, παρόλο που είχε το σταματικό δικαίωμα να πάει μέχρι τον Οκτώβριο, και να μην λέμε τι λέγαν τα διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι μέχρι και τον Μπατακό θα επιστρατεύαμε, τον Μπατακό, τον δικτάτορα, θα επιστρατεύαμε αν χρειαζόμαστε την ψήφο του για να παραμείνουμε στην εξουσία. Ούτε τα διάφορα στελέχη, εγώ το συμβουλή το έχω πει αυτό, να το εξηγήσω. Ναι, να εξηγούμαστε λοιπόν, τον Μπατακό τόσο ήρεμα και πολιτισμένα, τον Μπατακό λοιπόν εμείς, έτσι, ενώ οι άλλοι κτλ. Δεν είναι το πρόβλημα με αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το μήνυμα ελήφθηκε, πρώτη απόδειξη είναι αυτό και τα πακέτο με αυτό πηγαίνει το ζήτημα, το δίλημα που τίθεται μπροστά στις εκλογές, κύριε. Μάλιστα. Κύριε, να εξηγήσω τη φράση. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Η φράση εκείνη που την απομονώνει από μια ομιλία ο κ. Μπαλάφας, ίσως ήταν μέσα και να το θυμάται, ήταν γύρισα στον κύριο Τέρενς Κουίκ, για τον οποίο υπάρχει βίντεο στο διαδίκτυο, πολύ έτσι θερμός αναγκαλισμός με τον Σιλιανό Πατακό επί 7 ετίας, και είπα εδώ ο κύριος Κουίκ, και του δίνω το λόγο να απαντήσει για αυτό το καλό προσωπικού. Ήταν κολλητός του Πατακού. Ένα αγκαλισμός ή του παίρνει μια δήλωση. Όχι, τον είχε αγκαλιάσει κιόλας. Τον είχε αγκαλιάσει κανονικό. Όχι, του παίρνει μια δήλωση. Όπως παίρνει, τον είχε αγκαλιάσει κιόλας. Λοιπόν,
Καλά, για να πλησιάσει τον Πατακό στην επταετία του, πάρει δήλωση. Δεν θέλω να μείνουμε στο παρελθόν του καθενός. Στο παρελθόν του καθενός μας, με τον αντισημιτισμό και τον αντισημιτισμό. Μην μείνουμε. Η δήλωσή σα είναι αυτή, επιλέξτε. Μοταμό. Τι να κάνω. Εμεί λοιπόν παίρνουμε τον Πατακό για να μείνουμε στην εξουσία. Μην μου διακόπτετε. Μην μου διακόπτετε. Γιατί με διακόπτετε. Συγχωρείτε δηλαδή. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο. Είχατε προηγουμένω την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ωραία. Σωστά. Τη θέσαμε πολύ σωστά ερωτήματα. Στα οποία κρίνει ο κάθε τηλεθεατή τι απάντηση πήρε. Λέω τώρα εγώ. Βρε Αλέξη Τσίπρα, εκπροσωπούσε την αριστερά, υποτίθεται. Που είχε μια ιστορία αξιοσέβαστη. Και έφτασε να έχει και να στηρίζει την κυβέρνησή σου την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Δηλαδή αυτό δεν σα κάνει εντύπωση, κύριε Χατζηγολάου, για το πόσο τελικώ αγαπούσε την εξουσία. Κύριε, σα ευχαριστώ θερμά. Μία φράση μόνο, μία κύριε Παλάφα, παρακαλώ. Η φράση μου είναι η απλή. Σε... Μπροστά στο δίλημα των εκλογών, με ποια πολιτική, με ποιο πολιτικό σχέδιο για την Ελλάδα και του Έλληνε, δεν κρατιώνται τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριο Βρούτση λέει ότι οι 120 δόσει, μην τρελαθούμε κιόλα, οι 120 δόσει υπονομεύουν την εθνική οικονομία, την οποία ψήφισαν διάταξη τη Βουλή, υποκρισία και μπεγμό. Ο κύριο Τουρνάρ επιλέξει ότι 120 δόσει είναι υπονομεύουν την εθνική οικονομία, η ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως κάθε ρύθμιση, κλασικός νεοφιλελευθερισμός, υπονομεύει την εθνική οικονομία. Ο κύριος Τουρνάρας, υπουργός των κυβερνήσεων Σαμαρά και Βενιζέλου, βγαίνει και λέει ασφαλιστικό πινοσέτ, ιδιωτική ασφάλιση, γιατί δεν βγαίνει το ασφαλιστικό μόνο με το δημόσιο. Και τρίτον, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στεφανίδης, βγαίνει. Γιατί δεν κρατιώνται οι άνθρωποι, πρέπει να δείξουν ποιοι είναι. Και λέει η Κούνεβα τώρα που δεν έχει δουλειά, η Κούνεβα να έρθει να μου καθαρίσει το σπίτι κλπ. Δηλαδή τι εννοώ, τι εννοώ. Ένα λεπτό. Τον διέγραψε όμως ο κύριος. Τον διέγραψε, αλλά επαναλαμβάνω, δεν αντέχουνε. Εγώ νίκησαν, αλλά μέσα από τη νίκη, γιατί μιλάμε για έπαρση, μιλάμε για αλαζονία. Οι 120 δόσεις είναι μπερμός, το ψηφίσατε. Πρέπει να μιλήσω και εγώ λίγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η διαφορά Τσίπρα-Μητσοτάκη είναι αυτό που έγινε σήμερα. Όταν ο κύριος Πολάκης βγήκε και έβρισε τον Κυμπουρόπουλο με τον τρόπο που όλοι το είδαμε, ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Βουλή να υπερασπιστεί τον κύριο Πολάκη. Όταν ο κύριος αυτός έγραψε αυτό το εσχρό, το οποίο ήταν απέσιο για την κυρία Κούνεβα, ο κύριο Μητσοτάκης τον διέγραψε σε 25 δευτερόλεπτα. Ναι, εγώ λέω ότι δεν αντέχεται Τσίπρα, να μην Μητσοτάκη. Να βγάζετε διαφορά μα. Να μην βγάζετε τον πραγματικό σα σε αυτό. Τον πραγματικό σα σε αυτό. Τον πραγματικό σα σε αυτό.